Απαγγελίες ποιημάτων σε αυτοδιαχειριζόμενα κέντρα αγώνα για να μην σώσεις και πατήσεις το πόδι σου να μας δεις, ούτε και εμείς να δούμε τα μούτρα σου. Μαζευτείτε σαν τις μύγες εθισμένοι στα σκατά, απαξίωνα τη μάζα για να μην πιστώ πως με ενοχλεί η παβούρα και πιστέψω πως γέρασα. Όλα τελικά άρχισαν να βγάζουν κάποιο νόημα ως προς τον λόγο της ύπαρξής τους. Στο τελευταίο μου γράμμα ως αυτόχειρας θα έχω επισυνάψει ένα link με στίχους και ποιήματα που έγραφα χρόνια για να πάρεις την ιστορία από την αρχή. Πήρε μία και κάτι ζωές για να γλιτώσω από τη μία και μοναδική στην οποία θα είχαμε κάτι κοινό. Πάντα όταν θα φύγω θα πάρω μαζί μου περισσότερες, εσύ το γνωρίζεις. Και μας φοβάσαι πως συνείδητα κι εμείς έχουμε το προβάδισμα στο ότι συνειδητά θέλουμε να απαλλάξουμε την ιστορία από κάτι σκατά σαν και σένα. Και να ρωτιέμαι, ποια ποιήση είναι αυτή που θα γράψουμε μέσα στα γενιά που χτίζουν για να μας φιλοξενήσουν, και ποιοι είναι αυτοί, και τι είναι εκείνο που θα κάνουν, ώστε σαν ιστορικό τεκμήριο να το πάρουν κάποτε.